καλό δρόμο και καλές δουλειές να έχεις το Σεπτέμβριο μέχρι την άλλη τη χρονιά, γιατί αυτή η χρονιά είναι δύσκολη. Έλα φίλε εσύ που καυγίζεις, έλα καλημέρα. Έλα Κωστάκη, καλημέρα κόρη μου. Έλα ρε, τι έγινε ρε με τη Βέρεια. Καλό μήνα ρε φίλε, ποια Βέρεια ρε φίλε, τι Βέρεια. Τι ομάδα είσαι φίλε. Εγώ. Ναι. Αργιανός ρε φίλε. Γιατί με τη Βέρεια, τι γίνεται λέω, καλά. Ρε φίλε τώρα, εγώ δεν σε πήρα για τη Βέρεια, εγώ σε πήρα για κάτι άλλο πιο σοβαρό αυτή τη στιγμή. Έλα. Θέλω λίγο την προσοχή σου και επειδή ξέρω ότι είσαι τέτοιες ώρες δυναμίτης. Ναι. Φίλε, είναι δυνατόν σε αυτή την πόλη να μην υπάρχει ένας να δώσει μια εντολή από το μεσημέρι, ταλαιπωρείται όλοι οι μισοί πόλοι τέλος πάντων, το ανατολικό κομμάτι εκεί στο γερμανικό προξενείο έχουν ξαπλώσει 10 σύρι. Καλά κάνανε. Και δεν μπορεί... Ε? Καλά κάνανε. Μέσα στο δρόμο και έχουν κλείσει. Και καλά κάνανε ρε φίλε τώρα, δηλαδή πλάκα μας κάνεις και ζητάς. Γιατί ρε φίλε, σύρι είναι, τι είναι, προστατευόμενο... Ε ρε, ας ανέμουν στο πεζοδρόμιο και ας ξαπλώσουμε ρε. Ε πώς θα γίνει, άμα ξαπλώσουν στο πεζοδρόμιο, δεν υπάρχει ένας να δώσει μια εντολή. Ένας να δώσει μια εντολή χριστιανός, να τους βγάλουν στην άκρη, όχι με βία, με όμορφο τρόπο. Είσαι λάθος φίλε. Εγώ είμαι λάθος ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, οι Σύριοι άνθρωποι είναι, δεν πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Δηλαδή, ποια κόντεψε να χάσει το αεροπλάνο? Ο γιος πήρε να περάτσα. Ο γιος πήρε να χάσει το αεροπλάνο. Το χάσε. Το αυτοκίνητό του κάπου ο τροχονόμος του Νέβη Πάρκαρε πήγε και παίρνει με τα πόδια όσο... Έχει 300, προηγουμένως, 300 αστυνομικούς για αυτή τη στιγμή κάτω στο γερμανικό προξενείο και είναι 10 σύρια όλο και όλο. Μας κάνουν πλάκα. Καλά, ρε φίλε, δημοκρατία υπάρχει. Αριστερή κυβέρνηση έχεις. Πώς θα τα πούμε. Μου γλυκό, δημοκρατία υπάρχει, αλλά όχι να κάνει με την πόλη. Άνα, και να μην υπάρχει ένας να τους μαζέψει την άκρη τώρα. Ποιος θα τους μαζέψει? Γιατί είπαμε πρώτη φορά αριστερά, αλλά όχι και έτσι ρε Κώστα τώρα. Φίλε, 40 χρόνια φωνάζατε, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Καθίστε τώρα 40 χρόνια με την αριστερά και μην διαμαρτύρεστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι υπέρ του Τσίπρα. Υπέρ του Τσίπρα είσαι εσύ? Βέβαια. Πουλάς τρελά ρε. Ήθελα να σε δω, να θες να διασχίσεις από το Λευκό Πύργο την πόλη, ναι, και να σου λένε τράβο στο σημειωτό. Να δω τι θα κάνεις εσύ. Ναι. Να δω τι θα κάνεις. Τι θα κάνω, γιατί δεν μου τύχει εμένα δηλαδή. Δηλαδή όταν βγαίνουν οι κομμουνιστές και κλείνουν το δρόμο, ήρθε βγήκες ποτέ να πεις. Δεν αγόρι μου, αυτό το κάνουν μια πορεία. Είναι σύρι δηλαδή. Μια ώρα. Δεν το κάνουν 3 ώρες, 15 ώρες τώρα. Αυτή από το μεσημέρι είναι εκεί πέρα. Εντάξει, έλος, εντάξει, καλό το ποδόσφαιρο, καλά όλα αυτά, ναι, αλλά να σου πω για κάτι, την τελική τελική βγάλε ρε φίλε και να πούμε, από το έναν αντιδήμαρχο, έναν στο διάλο να είναι, βγάλε ρε και το τι έγινε ρε φίλε. Ποιο δήμαρχο να βγάλει? Έναν αντιδήμαρχο βρε, έναν, ξέρω εγώ, υπεύθυνο πρασίνου, βγάλε κάποιον να. Πρασίνου. Ναι, όποιον να είναι, έχει 300 αστυνομικούς εκεί πέρα. Και μας κάνουν πλάκα τώρα 10 σύρκη. Οι άνθρωποι τι φταίνε, τους δώσαν εντολή οι κομμουνιστές να κάνουν αυτό το πράγμα. Τι φταίνει η αστυνομική ρε φίλε, πώς θα γίνει δηλαδή? Να πω ρε κόσμο. Το τζαμάνι το τρίκυκλο είναι παγκόσμιο. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, ό,τι θέλει. Τι δημοκρατία έχουμε ρε, φυσικά. Τη μια έχουμε χούντα, δεν κάνει ό,τι θέλει ο καθένας, να ρίξουμε τη χούντα. Ρίχνουμε τη χούντα, κάνει ό,τι θέλει ο καθένας, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Εμείς τι στο διάλο θέλετε ρε. Τι στο διάλο θέλετε ρε κοπρίτες να πούμε. Ναι. Θέλετε να κάνετε ό,τι θέλει ο καθένας ή να μην κάνει ό,τι θέλει ο καθένας? Τι θέλετε? Να υπάρχει μια λογική σε όλα τα πράγματα. Άστανε λογική, δεν υπάρχει. Τι λογική να υπάρχει? Απαιτούσαν οι αστικά. Απαιτούσαν οι αστικά τζίνες τους μισθούς τους. Ναι. Κλείναν τα λεωφορεία μέρες. Τους κράτα. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας από την πόλη. Δημοκρατία δεν θέλατε ρε. Ελευθερία δεν θέλατε ρε. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Τι δεν είναι δημοκρατία ρε. Θέλει ο φορτηγατής να κλείσει τον δρόμο. Ρε καταλαβαίνετε, αυτό μία και 20 το βράδυ. Ναι, γιατί θα σε ρωτήσει. Μία και 20 το βράδυ, 300 αστυνομικοί και 10 σύρυξ απλωμένοι στην Παραλιακή. Ναι. Και ο Θεσσαλονικός όλα από τη Μητροπόλος, από το κέντρο να πάει ανατολικά, πρέπει να κάνει το γύρο της Θεσσαλονίκης. Και εμένα τι με νοιάζει, ας τον κάνει. Το είσαι κι όμοια, είσαι ρε με ένα Σύριο, ρε καημένη. Αγκάρι το πολύ το αυτή τη πόλη, τραγόρι μου. Ρε, τι σε νοιάζει. Είσαι κι όμοια με ένα Σύριο, είσαι ρε. Ξέρεις πόσα παίρνουν για ένα κεφάλι Σύριου, ρε κεφάλα. Τι μάιστε. 300 αστυνομικοί σε φταίνε. Τι άνθρωποι τους είπαν, πάτε εκεί πέρα,
μην αγγίξετε κανένα Σύριο, θα σας πάρει ο διάολος. Τον είπαν τον άλλο τον κουρουμπαγλά που είναι ταξίαρχος, είναι εκεί πέρα από το Υπουργείο, κύριε ταξίαρχε, δώσε εντολή αστυνομική, δεν θα πειράξουν κανένα Σύριο. Κλάνει ο Σύριος, δεν κάνετε τίποτα. Φωνάζει ο Σύριος, δεν κάνετε τίποτα. Κάνει ου ο Σύριος, δεν κάνετε τίποτα. Τι δεν θα κάνει ο άλλος εκεί πέρα, δώσε εντολή, άλλη να πούμε. Κωστή, ορίστε. Ο τέτοιος. Πρώτος πολίτης αυτής της πόλης. Ο δήμαρχος. Ρε ο δήμαρχος για το δρομοκαίτιο είναι. Ποιος δήμαρχος είναι. Τόσοι τρελός. Ποιο τρελός από μένα είναι αυτός. Τι να δώσει. Παρακάτω άλλος. Ποιος είναι ο άλλος. Ο Ψωμιάδης τελείωσε. Ο άλλος είναι ο ψηλός, πώς το λένε. Ο περιφερειάρχης, πώς το λένε αυτόν. Ο Τσιτσικός θα βάζει πούδρα στα φρύδια του να πούμε να κάνει επιδερμίδα. Θα πάρει τηλέφωνο ο Τσιτσικώστας. Όρεξη για τα μούτρα σου ο Τσιτσικώστας να επέμβει εναντίον των, πώς το λένε, Συρίων. Έπεσες, δεν άντεξες. Αριστερά δεν ήθελες. Καλά να πάθεις. Επόμενη γραμμή. Αριστερά θέλανε. Αριστερά θέλω 40 χρόνια. Μούσια αυτά, ιστορίες, κάκαδα. Φτύνανε κάτω με τις κοιλιές με τα αυτά. Ζιβάγκα ιστορίες. Ήρθε αριστερά. Τι θέλετε, τι διαμαρτύρεστε. Άντε πάλι πίσω να έρθει όλος ο Μίστερ Μπίνο Μητσοτάκης να πούμε. Άντε να χαθείτε απίθανοι. Καλημέρα. Παιδιά, μιλάω μόνος μου ή με ακούει κανένα μισό εκατομμύριο. Πάνω από μισό εκατομμύριο. Λοιπόν, 15η αγωνιστική ΠΑΟΚ Ηρακλής 4-0. Εδώ μεταξύ έχω ζητήσει εγώ από το Σαββίδι 5.000 εισιτήρια και η απάντησή του είναι χαχαχαχαχαχαχαχα. 300η αγωνιστική Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει με ισοπαλία ή νίκη το πρωτάθλημα και ο Ηρακλής μόνο με νίκη σώνεται. Και μου ζητάει ο ΠΑΟΚ 10.000 εισιτήρια με 50 ευρώ το κεφάλι. Δηλαδή μάνι μάνι μισό εκατομμύριο, βγάλε ΦΠΑ και αυτά, 300 με 350 χιλιάρικα τουλάχιστον κέρδους. Ναι. Λοιπόν 400. Ναι, ναι. Και το απαντάω ο Σαββίδι. Ναι. Τέλος πάντων βάζει καρέκλες από το Δήμο έξω από το ξενοδοχείο. Πώς ήταν το ξενοδοχείο? Χίλτον. Μακεδονία Παλά. Ναι, να μιλήσω Χίλτον. Βάζει 15.000 καρέκλες να πούμε του Δήμου. Εκεί κοντά στην παραλία μετά να βουτήξουν κιόλας να πούμε με το κεφάλι. Και πηγαίνουν το θρηλυκό ποσό των 453 Ηρακλειδών στο γήπεδο. Νικάει ο ΠΑΟΚ 0-1, εκείνος στο 90. Στο 94-1-1, στο 95-2-1. Και κατεβαίνουμε 15.000 τρελαμένα κομμάτια στο Λευκό Πύργο. Και ο κόκκινος φωνάζει. Είμαι ο Godzilla! Είμαι ο Godzilla! Και κάνει σπριντ 30 μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα και πέφτει με την κοιλιά μέσα στο θερμαϊκό. Και βουτάει ο Μπιφτέκης, ο Μάνος. Τον κρατάνε, ξέρω εγώ, μέχρι να έρθει ο 40τονος γερανός του λιμενικού, το βγάζει έξω. Και την επόμενη μέρα έρχεται και λέει «Δεγαλωθρύτος άφλος, ο μεγάλος Ηρακλής μας!» Τα εκατομμύρια των οπαδών του Ηρακλής! 15.000 στο Λευκό Πύργο! Ναι ρε, κόκκινα, αλλά στο κήπεδο δεν ήταν 452 εισιτήρια. Κάναμε αποχή από τον Παπαθανασάκη! 15.000 στο Λευκό! Προσκύνησε ο λαός του Ηρακλή! Ποτέ! Προσκύνησε ο λαός του Ηρακλή, ποτέ! Ο Ηρακλής! Μεγαλύτερη τρύπα στην πόλη ο Ηρακλής ήταν 40 χρόνια. Όποιος ήθελε περνούσε. Κατάλαβες. Φαντάζεσαι να γίνει αυτό το πράγμα. Θα πέσει ο Λευκός Πύργος, ρε. Τι γινόταν. Τι να σπάθει τη Θεσσαλονίκη ήταν ο Ηρακλής. Ανοίξε τα πόδια ποτέ ο Ηρακλής. Γιατί τα κλείσε ποτέ του λέω τα πόδια του Ηρακλής. Ρε τον κόκκινο. Ρε τι φαντασία έχει ένας οπαδός για την ομάδα του. Καλημέρα κύριε. Μέρα, καλημέρα Κώστα. Καλώς το φίλο μου. Καλημέρα στους συνοπαδούς μου εκεί πέρα. Εδώ είμαι. Έχει χιούμορ η εκπομπή σήμερα πάλι. Τι να κάνει αυτή η εκπομπή. Καλά είναι, χρειάζεται. Δεν μου λες Κώστα. Ναι. Αληθεύει ότι κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα έχει μακαρόνια εκεί στη Μίκρα. Μακαρόνια, τι είσαι σίτιο. Ναι. Και πήρε το αυτί μου. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορούν όλα τα σπίτια να έχουν ευημερία. Δεν κατάλαβες. Ναι. Ιταλός δεν τους πάρει. Τρίτη και Πέμπτη μακαρόνια. Ιταλός θα τους πάρει. Δύσκολο, δύσκολο. Λοιπόν, δύσκολο. Για τους Σύριους που είπε και ο ταξιδιτής, ναι, και ο Αριανός. Ναι. Παιδιά, αν ξαπλώνεστε στους δρόμους πάλι καλά. Εγώ εδώ απέναντι έχω ένα σούπερ μάρκετ και 200 μέτρα πιο κάτω έχω ένα καταβλισμό. 700 άτομα έχει από δάφτους εδώ. 13 κάμερες στο σούπερ μάρκετ και κάθε μέρα έχουν κατακλέψει τον άνθρωπο. Καλημέρα Κώστα. Καλώς τον.
Αριανός από Κιτρινό Μαυριτούμπα. Κωστά. Ναι. Σε πήρα γιατί έχω ρεπορτάζ. Ναι. Ναι, έξω του Μακεδονία Παλάς έχει κάτι Σύριους. Δεν είναι... Σύρι είναι, τι είναι τελικά. Σύρι, Σύρι. Σύρι, ναι, ναι. Πήγα του Σύρα, δεν είναι Σύρι. Τι είναι. Είναι δε καινούργια μοντέλα. Τι μοντέλα. Δεν είναι κατόπιν εντολή Σαββίδη, δεν τους πειράζουν από εκεί. Είναι καινούργια η μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Παρουσιάζουν τις φανέλες. Τρεις φοράνε Μπαλοτέλι, οι άλλοι τρεις γκόμες και οι άλλοι τέσσερις κονοπλιάνκα. Είναι καινούργιες φανέλες. Α, του πάω και μεταγραφή. Ναι, ναι, η μπουτίκ είναι, ναι. Α, τη φτιάχνουν. Δεν είναι Σύρι, τι μας δώσε, όχι, τα καινούργια μοντέλα είναι έξω του Μακεδονία Παλάς. Είναι η κινητή μονάδα του ΠΑΟΚ. Κονοπλιάνκας, ναι. Ναι, ναι. Δεν αντιλαμβάνομαι το πνεύμα. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Τι πάσαμε με αυτούς τους Σύριους, ρε παιδί μου, τι θα γίνει. Τι πάθαμε με τους Σύριους. Τι θα πάθουμε. Καθίστε καλά, ρε, η αριστερά έχει δρόμο ακόμα.